Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά σε σχέση με το ασφαλιστικό. Πέρυσι είχαμε το φορολογικό, φέτος έχουμε το ασφαλιστικό. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει όπως το έχουν εμφανίσει με 27% ασφαλιστικές εισφορές. Είναι αδύνατον αν προσθέσουμε το φόρο εισοδήματος και όλες τις άλλες επιβαρύνσεις που έχουμε, που μας έρχονται κάθε χρόνο, βγαίνει ένα νούμερο της τάξης των 70%, που σημαίνει ότι αν κάποιος κερδίζει 30-40 χιλιάδες, ας πούμε, θα πρέπει να δώσει από τις 40, τις 28 ή τις 29 και στο τέλος θα του μείνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Ούτε επενδύσεις μπορούν να γίνουν, γιατί ο κλάδος που οι ασφαλισμένοι που θα επιβαρυνθούν πιο πολύ είναι μεταξύ 20 και 70 χιλιάδων ευρώ καθαρών εισοδημάτων. Μέχρι 20 δεν έχουν επιπλέον επιβαρύνσεις. Από 70 και πάνω πιάνει πλαφόν, δεν ανεβαίνει παραπάνω το μηνιαίο ασφάλιστρο. Άρα όλο το βάρος θα το σηκώσουν αυτοί που δηλώνουν από 20 μέχρι 70 χιλιάδες. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι ενδυνάμει επενδυτές. Όταν λοιπόν αυτοί θα αδυνατήσουν, δεν θα έχουν κάποιο κομπόδεμα για να επενδύσουν το οτιδήποτε για να καλύψουμε την όποια ανεργία, πλέον δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Και επιλέγει το κράτος, επιλέγει η κυβέρνηση, ο υπουργός, να πάρει αυτά τα χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους που περιγράψαμε, να βουλώσει την τρύπα του ασφαλιστικού και δεν τον ενδιαφέρει το κομμάτι των επενδύσεων. Αυτά είναι μονόδρομος. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται δηλαδή να έχει επιτυχία. Σε κάποια στιγμή θα καταπέσει από μόνο του. Είτε θα πληρώσει ο κόσμος ή θα πέσει, γιατί δεν θα μπορεί να επιβιώσει κανένας. Θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι το Υπουργείο σκέφτηκε ότι όλοι είμαστε φοροφυγάδες και γι' αυτό επέλεξε αυτή τη φορολογία. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι όλος ο κόσμος φοροφυγάδες. Υπάρχουν και φοροφυγάδες, όπως υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, έτσι. Άρα θα πρέπει να συνονοηθούμε κάπου. Ο σκοπός της ημερίδας, πέραν αυτού να καταδείξουμε το τρελό του πράγματος, το τρελό του νόμου, είναι να μπορέσουν να ενημερωθούν τα μέλη μας, γιατί θεωρούμε ότι η μετάπτωση που θα γίνει των στοιχείων της κερδοφορίας από την εφορία στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι σίγουρο θα προκύψουν πάρα πολλά λάθη. Άρα πρέπει να παρακολουθήσουν την ημερίδα τα μέλη μας, προκειμένου να δουν αν υπάρχουν λάθη και να μπορέσουν να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.